Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό εδώ είναι ένα έκτακτο βίντεο, όπως έκτακτη είναι και η επικαιρότητα. Δεν είναι προγραμματισμένη επικαιρότητα. Δεν έχουμε, μπορούμε να προγραμματίσουμε ότι σήμερα θα μαθαίναμε αυτό που μάθαμε. Μιλώ φυσικά για το ζήτημα που είναι πρώτο στην επικαιρότητα σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, όπου πασίγνωστος ποινικολόγος, όπως έγραφαν τα sites, τέθηκε υποκράτηση μετά από καταγγελία που έγινε από γιατρό ιδιωτικής κλινικής μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου που μας πέρασε, όταν πήγε τη σύντροφό του στην κλινική ισχυριζόμενος ότι αυτή έπεσε από τη σκάλα, αλλά ο γιατρός είδε ότι τα τραύματα που είχε η κοπέλα, θα σας διαβάσω στη συνέχεια την κατάθεση της σύζυγου του, δεν δικαιολογούνταν να είναι από πτώση από σκάλα. Κλήθηκε η αστυνομία, μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος, κρατήθηκε, σήμερα απολογήθηκε στον εισαγγελέα, εντάξει, τον άφησαν ελεύθερο, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να σχολιάσω κάποια ερωτήματα που μου έχετε θέσει εσείς. Γράφει μια φίλη, δώσε μας αγαπημένη μας ένα κλειδί για να καταλάβουμε το πρόσφατο αστυνομικό συμβάν. Όλο το λούστρο της οικουμένης, όλες οι συσσωρευμένες γνώσεις και τίποτα δεν εμπόδισε τη στιγμή κακοποίηση. Θα μας τρελάνουν, λέει. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, φιλενάδα, δεν εκπλάγηκα από αυτό το συμβάν. Δεν μου φάνηκε παράδοξο. Ούτε θεωρώ ότι αν κάποιος κατέχει μια θέση, έχει μια ιδιότητα, είναι ποινικολόγος, είναι γνωστός ποινικολόγος, είναι πασίγνωστος ποινικολόγος, ότι αυτό τον καθιστά και έναν άνθρωπο με άρτιο χαρακτήρα, έναν άνθρωπο καλοήθη, έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα, σε καμιά περίπτωση. Ένα άλλο σχόλιο. Με έχει συγκλονίσει η σημερινή υπόθεση με τον δικηγόρο που ασκούσε βία στη σύζυγό του. Και όταν αποκαλύφθηκε από το γιατρό που εξέτασε τη γυναίκα, όπως θα δει στη συνέχεια, δεν είναι μόνο από το γιατρό που αποκαλύφθηκε. Η κακοποιημένη γυναίκα έδωσε τη συγκατάθεσή της. Απλώς διαχειρίστηκε με πάρα πολύ εξυπνάδα το ζήτημα και θα σχολιάσω στη συνέχεια γιατί. Αυτός δήλωσε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει πώς το έκανε και ότι θα ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο για να θεραπευτεί. Να θεραπευτεί από τι? Από τον ναρκισισμό, τον δικαιωματισμό και την πατριαρχία που βλέπει τη γυναίκα του σαν χτήμα του. Στο μεταξύ, η σύζυγος εργάζεται με γυναίκες θύματα κακοποίησης. Και λέει μια άλλη φίλη, η γυναίκα αυτή είναι νομική σύμβουλος στη στέγη κακοποιημένων γυναικών. Δεν την κρίνω, δεν είμαι μέσα στο σπίτι της, ούτε μέσα στο μυαλό της. Απλώς αναρωτιέμαι τι λόγους θα μπορούσε να έχει για να μην μπει αμέσως στην αλήθεια της. Στη συνέχεια, φυσικά, οι κοπέλες του σημείωσαν ότι η γυναίκα με την κατάθεση της έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Και εγώ αυτό που τους έγραψα είναι ότι σε μια εποχή πολιτικής ορθότητος τα τέρατα. Και στην περίπτωση αυτό τέρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξασκεί βία και ο οποίος λέει και ψέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γονονθοκοπεί τη γυναίκα του και μετά την πηγαίνει σε μια ιδιωτική κλινική και ισχυρίζεται ότι φταίει από τη σκάλα. Σε μια εποχή πολιτικής ορθότητος, τα τέρατα παίρνουν θέσεις πολιτικώς ορθές για το Θεάθηνε και για το κέρδος φυσικά. Δηλαδή στην εποχή που είναι της μόδας να υποστηρίζουμε τις κακοποιημένες γυναίκες, ναι, φυσικά κάποιος ο οποίος κάνει καριέρα και βγάζει χρήματα πολλά από την καριέρα του, φυσικά δημοσίως θα υποστηρίξει για το Θεάθηνε αυτό που είναι πολιτικός ορθό. Δηλαδή αυτός είναι ένας σοβαρός κίνδυνος στην εποχή της πολιτικής ορθότητος, ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτά που διακηρύττουν, τα διακηρύττουν γιατί αυτά πουλάνε. Ό,τι δηλώσεις δεν είσαι, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος δηλώνει ότι είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, ότι όντως είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, ούτε αν κάποιος ότι δηλώνει ότι είναι φεμινιστής, ότι είναι όντως φεμινιστής. Δεν είναι αυτά που δηλώνουμε που παίζουν ρόλο. Οι πράξεις μετράνε, όχι τα λόγια. Μία θέση, ένα αξίωμα, μία καριέρα δεν συνιστούν στάσεις ζωής. Αυτό που συνιστά στάση ζωής είναι το πώς λειτουργούμε, πώς ζούμε τη ζωή μας και πώς είμαστε και μέσα στο σπίτι μας και στις ιδιωτικές μας στιγμές. Όχι μόνο στις στιγμές μας που είμαστε στην τηλεόραση, που είμαστε ενώ δίνουμε συνέντευξη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω εδώ την κατάθεση της σύζυγου. Την έχουμε ακούσει μέσα από την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου στον Αλφα, T-Live.
η οποία έχει διαβάσει από την κατάθεση. «Κατάπινα τα αίματα και ένιωθω ότι πνίγομαι», αποκαλύπτει σε κάποιο σημείο στην κατάθεση που μετέδωσε ο Αλφα και η εκπομπή T-Live με την Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ σε άλλο λέει πως όταν ανέβηκα στο δωμάτιο προκειμένου να πάρω το κουμπί πανικού που είναι συνδεδεμένο με το συναγερμό και χτυπάει κατευθείαν στην αστυνομία, με πρόλαβε και το πήρε αυτός. Όλα αυτά τα χρόνια είναι τι γράφει στην κατάθεσή της η 37χρονη σύζυγος του 52χρονου πολύ γνωστού ποινικολόγου. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε και συνεργάτες στο γραφείο. Χθες, 15 έκτου 2024, το Σάββατο μας πέρασε, πήγαμε μαζί σε εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, στα νότια προάστια, με μια μεγάλη παρέα. Κάποια στιγμή, γύρω στις 11.30, λογομαχήσαμε για μια ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί εγώ κοίταζα στο κινητό μου και ο σύζυγός μου δεν ξέρω τι θεώρησε, πάντως με έκανε σκηνή ζηλοτυπίας, φέρεται να είπε στην κατάθεσή της, τονίζοντας πως είναι παντρεμένη από το 2015, έχοντας αποκτήσει μαζί μία κόρη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μιλούσα με την αδερφή μου, στην οποία είχα αφήσει το παιδί μου για να βγούμε, και η οποία μου έστελνε βιτεάκια με τη μικρή μου. Μου ζήτησε επιτακτικά να φύγουμε, αλλιώς θα έκανε φασαρία μέσα στο μαγαζί. Εγώ, επειδή τον είδα σε κατάσταση άνευ λόγου έξαλλο, τον ακολούθησα και φύγαμε για να μην εκτεθούμε μπροστά σε φίλους μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ θα έλεγα ότι καλύτερα, εάν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια τέτοια συνθήκη, να είναι μαζί με τον άνδρα της σε ένα δημόσιο χώρο μπροστά σε άλλους και αυτός είναι έξαλλος, καλύτερα να παραμείνει στο δημόσιο χώρο και να μην τον ακολουθήσει μόνη της. Ας πάρουμε αυτό το μάθημα. Εάν είμαστε κάπου έξω, που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι μάρτυρες και θα είναι μάρτυρες και μπορεί να η παρουσία των άλλων ανθρώπων να επιδράσει ανασταλτικά στον όποιο θήτη για να εξασκήσει βία, καλά κάνουμε να μην ακολουθήσουμε το θήτη στο αυτοκίνητο του ή στο σπίτι μόνοι μας μαζί του. Και από τη στιγμή που είχε και το παιδί της στην αδερφή της, θα μπορούσε να το κάνει. Εγώ υποθέτω, δεν γνωρίζω, ότι μπορεί να μην της πήγαινε το μυαλό ότι αυτός θα έφτανε στο σημείο που έφτασε. Και δηλώνει παρακάτω ότι δεν έχει εξασκήσει ξανά σωματική βία. Είμαι σίγουρη όμως ότι έχει εξασκήσει πάρα πολλές φορές ψυχική βία. Μου ζήτησε επιτακτικά να φύγουμε, αλλιώς θα έκανε φασαρία μέσα στο μαγαζί. Σε μια παρόμοια περίπτωση, πείτε σε αυτό το πρόσωπο που απειλεί, κάνε φασαρία μέσα στο μαγαζί. Κάνε φασαρία εδώ μπροστά στους άλλους. Εγώ, επειδή τον είδα σε κατάσταση άνευ λόγου έξαλλο, τον ακολούθησα και φύγαμε για να μην εκτεθούμε μπροστά σε φίλους μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλύτερα να εκτεθείς παρά να σκοτωθείς. Μόλις έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, άρχισε να με βρίζει και μου έριξε την πρώτη μπουνιά, λέει στη συνέχεια. Άρχισε να τρέχει με λιγκιώδη ταχύτητα και σε μικρή απόσταση, σε ένα απόμερο μέρος δεξιά του δρόμου που είχε χώρο, σταμάτησε το αυτοκίνητο και με χτύπησε στο πρόσωπο έχοντας τα χέρια του σε γροθιά. Σημειωτέων ότι όλη αυτή την ώρα μου είχε πάρει το κινητό. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ούρλιαζα βοήθεια και τον παρακαλούσα να σταματήσει, ενώ το πρόσωπο μου ήταν γεμάτο αίματα και τα κατάπινα και ένιωθα ότι πνίγομαι, συνεχίζει την ανατριχιαστική της περιγραφή. Κάποια στιγμή ένιωθα ότι χάνω τις αισθήσεις μου. Προφανώς με είδε σε αυτήν την κατάσταση και σταμάτησε. Τον παρακαλούσα να με πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να μου δώσει το κινητό μου προκειμένου να ειδοποιήσω την αδελφή μου ή κάποιον δικό μου. Ο ίδιος δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα από όλα αυτά, παρότι του έλεγα ότι θα πεθάνω γιατί αιμορραγούσα πάρα πολύ. Ακόμα και τα ρούχα μου είχαν γεμίσει αίματα. Με οδήγησε στο σπίτι. Εγώ όταν μπήκα μέσα, με όσες δυνάμεις είχα, γιατί ζαλιζόμουν πολύ και ήμουν πολύ χτυπημένη, του είπα ότι πάω να πληθώ. Όταν ανέβηκα στο δωμάτιο, προκειμένου να πάρω το κουμπί πανικού που είναι συνδεδεμένο με το συναγερμό και χτυπάει κατευθείαν στην αστυνομία, με πρόλαβε και το πήρε αυτός και συνέχιζε να κρατάει το κινητό μου, λέει η σύζυγος του Αποστολού Λύτρα. Προφανώς είχαν κουμπί πανικού του συναγερμού του σπιτιού τους. Μπήκαμε μαζί στην είσοδο της Ευρωκλινικής. Είπα ότι θέλω να με δει γιατρός στα επίγοντα επειδή έχω χτυπήσει στο κεφάλι. Με πήρε κατευθείαν ο γιατρός στο εξεταστήριο μόνη μου και δεν επέτρεψε στο σύζυγό μου να μπει. Μπράβο, μπράβο στο γιατρό. Και μπράβο και στον νόμο ο οποίος δίνει στο γιατρό και στον κάθε γιατρό
αυτή την και προτροπή και αυτή την δυνατότητα να μπορεί να προστατεύσει τα θύματα. Μαζί ήρθε και μια νοσοκόμα. Μόλις με πλησίασε η νοσοκόμα, της είπα αμέσως ότι με έχει χτυπήσει ο άντρας μου, ότι φοβάμαι και τον ίδιο, και το είπα και στο γιατρό. Μου είπαν ότι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία, όπως πράγματι και έγινε. Συνεχίζει για να προσθέσει, μου παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Όταν έκτοτε ο αστυνομικός, επειδή δεν ήθελα να καταλάβει κάτι ο άντρας μου και να φύγει και δεν ήξερα αν εκείνη τη στιγμή έπρεπε να τον εμπιστευθώ, κυρίως δεν ήθελα να φύγει γιατί δεν είχα ειδοποιήσει την αδερφή μου για το τι είχε συμβεί, γιατί κρατούσε την κόρη μου. Είπα στον αστυνομικό, ήρθε ο αστυνομικός, δηλαδή ειδοποίησε ο γιατρός στην αστυνομία, ήρθε ο αστυνομικός και είπε η γυναίκα στον αστυνομικό ότι είμαι δικηγόρος και δεν ήθελα να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή, αλλά του είπα να πάρει την κατάθεση του γιατρού. Έκανε damage control η κοπέλα. Χειρίστηκε πολύ ορθά την κατάσταση μετά που χτυπήθηκε. Ενώ εγώ θα πήγαινα να εξεταστώ από ιατροδικαστή. Σημειωτέων ότι αμέσως μόλις είπα στο γιατρό τι είχε συμβεί, έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό του. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο σύζυγος μου έδωσε το κινητό μου στο γιατρό, ο οποίος μου το έδωσε. Και έτσι έβγαλα φωτογραφίες με το δικό μου κινητό, τις οποίες θα τυπώσω και θα σας τις προσκομίσω. Ο αστυνομικός επέμενε ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή. Του είπα να γράψει ότι έπεσε από τις σκάλες και να μου δώσουν κουμπί πανικού, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να αντιληφθούν τι είχε συμβεί και όχι ο άντρας μου, καταλήγει στην κατάθεση της. Δηλαδή η γυναίκα αυτή, η οποία είναι δικηγόρος, γνωρίζοντας τον νόμο και γνωρίζοντας και το χαρακτήρα του συζύγου της, χειρίστηκε έξυπνα. Λέει ο αστυνομικός επέμενε να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή. Του είπα να γράψει ότι έπεσα από τις σκάλες και ότι ζήτησα να μου δώσουν κουμπί πανικού, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι αστυνομικοί τι είχε συμβεί, αλλά όχι ο άντρας μου. Φοβούμενη μήπως κάποιος τον ειδοποιήσει και φύγει από το νοσοκομείο. Ξέρει ότι ο άντρας της έχει διασυνδέσεις, ξέρει ότι είναι ισχυρός άντρας, ξέρει ότι αν έλεγε εκείνη την ώρα, ότι αν μπει εκείνη την ώρα ότι η πραγματικότητα ήταν ότι ο άντρας της την κακοποίησε, θα μπορούσε κάποιος να τον ειδοποιήσει και να φύγει, να διαφύγει τη σύλληψη και να πιάσει ίσως και το παιδί. Για τον ίδιο λόγο στην κατάθεση μου στους αστυνομικούς είπα ότι δεν επιθυμώ εξετάσεις από τον ιατροδικαστή. Ο γιατρός ενημέρωσε ότι έχω υποστεί διάσηση, αιμάτωμα στο κρανίο, κάταγμα ρινός, μόλοπες στα μάτια, στα χείλη, θλαστικά τραύματα στα χέρια και στο κρανίο. Ο γιατρός με ενημέρωσε ότι οι αστυνομικοί πήραν τον σύζυγό μου και εγώ τις πρωινές ώρες υπέγραψα να φύγω αφού είχα ειδοποιήσει την αδερφή μου και μια φίλη μου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή T-Live, πράγματι επιβεβαίωσε ότι δεν είχε ανάλογη βίαιη συμπεριφορά, σωματικά βίαιη στο παρελθόν. Υπήρχε ένταση μεταξύ μας κατά καιρούς, μάλιστα τον Οκτώβριο του είχα ζητήσει να χωρίσουμε, αλλά δεν ήταν βίαιος παρότι ήταν δύσκολο σαν χαρακτήρας. Μπορείτε να μεταφράσετε το δύσκολο σαν χαρακτήρας. Άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που εξασκούσε ψυχολογική βία. Εάν είμαστε σε σχέση, σε συγκατοίκηση, σε γάμο με έναν ναρκισιστή, με μια ναρκισίστρια, οι οποίοι εξασκούν αβέρτα κουβέρτα ψυχολογική βία, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξασκήσουν και σωματική βία και εκείνη μια φορά να είναι αρκετή για να χάσουμε τη ζωή μας. Άρα δεν εφησυχαζόμαστε με το σκεπτικό ότι κάποιος ασκεί μόνο ψυχολογική βία, άρα η ψυχολογική βία δεν κινδυνεύεις από την ψυχολογική. Άρα δεν είναι λόγος εφησυχασμού το σκεπτικό ότι μόνο ψυχολογική βία εξασκεί κάποιος ή ασκεί κάποιος. Δεν είναι λόγος εφησυχασμού. Και γιατί η ψυχολογική βία μπορεί να μας σκοτώσει πιο μακροπρόθεσμα, αλλά και γιατί κάποια στιγμή από εκεί που δεν το περιμένουμε, η ψυχολογική βία μια χαρά μετατρέπεται σε σωματική. Ξαναλέω, σε μια εποχή πολιτικής ορθότητος, τέρατα παίρνουν θέσεις πολιτικώς ορθές για το θεαθήνε. Ό,τι δηλώσεις δεν είσαι. Οι πράξεις μιλάνε και όχι τα λόγια. Για κάποιους ανθρώπους το να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού είναι απλώς μια θέση, ένας μισθός, ένα αξίωμα, μια καριέρα. Είναι απλώς μια καριέρα. Και σε αυτή την περίπτωση, έχοντας
τη γνώση του γεγονότος ότι συνελήφθη εκείνη την ώρα, ότι κρατήθηκε μέχρι να απολογηθεί στην εισαγγελία, ότι τώρα ο Άριος Πάγος έχει διατάξει έρευνα για το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύησεις και περιοριστικούς όρους. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι όντως ο άνθρωπος αυτός έδιρε τη γυναίκα του και επίσης και το γεγονός ότι το παραδέχθηκε ότι έδιρε τη γυναίκα του. Απολογήθηκε. Κάνοντας και αυτός το δικό του damage control. Προσπαθώντας και αυτός να μετριάσει τη ζημιά στην καριέρα του από το γεγονός ότι μαθεύτηκε στον έξω κόσμο ότι είναι βίος. Επίσης έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι η πρώην σύζυγος του και μια κόρη του πήγαν στην αστυνομία και κατέθεσαν υπέρ του. Η πρώην σύζυγος του το 2017, ενώ προφανώς ήταν παντρεμένος με την σύζυγό του, τον είχε καταγγείλει. Η ίδια, από ό,τι διάβασα σήμερα, ξεκαθάρισε ότι ήταν για εξύβριση που τον είχε καταγγείλει, ότι δεν την είχε δει. Το στήριξε η γυναίκα του, η πρώην, το στήριξε μια από τις κόρες του, το στήριξε και ένας κουμπάρος του, ένας επίσης πολύ γνωστός ποινικολόγος. Δεν ήξερα ποιος ήταν ο κουμπάρος του, αλλά δεν εκπλάγηκε όταν έμαθα ποιος είναι ο κουμπάρος του. It only made sense. Και υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή, ότι μια γυναίκα η οποία ήταν παντρεμένη με κάποιον, ο οποίος είναι βίος, είναι ξεκάθαρα βίος, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος κάνει όλο αυτό το κορονθοκόπημα και σπάει τη μύτη της γυναίκας του, της βγάζει τούφες από τα μαλλιά της. Υπήρχαν, λέει, μαλλιά με δέρμα πάνω της. Της τραβούσε τα μαλλιά της και τα έβγαλε. Της τα ξερίζωσε από το κεφάλι της. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι βίος εν γέννη, γιατί να γίνει τόσο βίος σε μια στιγμή. Ένας άνθρωπος που είναι φιλήσυχος και δεν έχει μέσα του βιαιότητα, μπορεί όταν φτάσει στο αμήν να βάλει τις φωνές, να τσιρίξει. Όχι όμως να φτάσει σε χειροδικίες. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στο να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου, στο να τσιρίζεις, να ουρλιάζεις ακόμη, να απειλείς ότι αν δεν σταματήσεις θα λάβω μέτρα κλπ. Κλπ. Από του να προχωρήσεις σε σωματική βία. Στην εποχή που ζούμε σήμερα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κουλτούρα, η παράδοση, ο πολιτισμός, στην εποχή της πολιτικής ορθότητος, χρειάζεται να έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη βία και πολύ σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης των ενστίκτων σου, ώστε να προβείς σε σωματική βία. Και κάποιος ειδικά που είναι τόσο καλός γνώστης και της νομοθεσίας, αν μη τι άλλο. Εννοείται ότι έτσι ηρωνικά κυκλοφορούν σήμερα βιντεάκια που σε παλιότερες τηλεοπτικές του εμφανίσεις μιλούσε με διθυράμβους και επενούσε τον νόμο Φλωρίδη, τις αλλαγές των νόμων, οι οποίες έπαιξαν ρόλο και για την αυτοφορή του σύλληψη και θα παίξουν ρόλο και για στην εκδίκαση της υπόθεσης αργότερα. Κάποιος μπορεί να είναι βίος, ενώ είναι μορφωμένος, ενώ είναι δικηγόρος, μπορεί και δικαστής να είναι βίος, μπορεί και ιερέας να είναι βίος, μπορεί και θεολόγος να είναι βίος. Δεν παίζει ρόλο ούτε η κοινωνική τάξη, ούτε η καριέρα, ούτε οι σπουδές, ούτε το τι δηλώνει δημοσίως στην κοινωνία ένας άνθρωπος για το ποιος πραγματικά είναι. Αυτό που παίζει ρόλο και αποδεικνύει ποιος πραγματικά είναι, είναι οι πράξεις του. Τώρα, γιατί κάποιες γυναίκες υποστηρίζουν βίαιους άνδρες, δεν μπορώ να γνωρίζω τα κίνητρα τους ποια είναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Και αν μπορεί να είναι τα κίνητρα της προηγούμενης γυναίκας του που τον υποστηρίζει τώρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορώ να φανταστώ, να υποψιαστώ, αλλά να γνωρίζω, σίγουρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορώ να υποψιαστώ κιόλας ότι έχει και μια χερεκακία για το γεγονός ότι έδιρε τη νέα του γυναίκα. Που δεν γνωρίζω κιόλας αν ήταν παντρεμένος με την πρώτη όταν γνώρισε τη δεύτερη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι μπορεί να υπάρχει συμφέρον κάποιου είδους. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ευτυχώς οι νόμοι είναι αυστηροί και ότι ακόμη και αν κάποιος το παίζει ηθικό στοιχείο, το παίζει υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων και ούτω καθεξής, άμα είναι βίαιος θα τιμωρηθεί. Θα μου πείτε γιατί τον άφησαν ελεύθερο, θα σας πω, έχει αρχίσει
διερεύνηση γιατί τον άφησαν ελεύθερο. Δεν ξέρω πώς θα τον διαχειριστούν, αν θα τον διαχειριστούν αντικειμενικά ή όχι κατά τη διάρκεια της δίκης. Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι θα βάλει το κουμπάρο του δικηγόρο, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το μήνυμα που παίρνουμε οι απλοί άνθρωποι που δεν είμαστε δικηγόροι πολυτελείας με τεράστιες καριέρες που κλαίνε και κάποιοι ότι χάνουμε τις καριέρες μας. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι η βία είναι απαράδεκτη, ότι στη σημερινή εποχή δεν δικαιολογείται κανένας άνδρας να χτυπάει τη γυναίκα του και καμία γυναίκα να χτυπά τον άνδρα της φυσικά, γιατί υπάρχουν και περιστατικά βίας γυναικών προς άνδρες, τα οποία γίνονται λιγότερο γνωστά. Είναι λιγότερα αριθμητικά και γίνονται λιγότερο γνωστά. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας σκέψεις. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έτυχε να τον γνωρίσω ποτέ από κοντά. Ευτυχώς δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Θα μπορούσε να είχαμε συναντηθεί, γιατί σε κάποιες φάσεις είχα φιλοξενηθεί από κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που φιλοξενείται και αυτός. Ευτυχώς δεν συναντηθήκαμε. Τι να πω, ρε παιδιά. Θέλω πάρα πολύ όσες γυναίκες παρακολουθούν αυτό το βίντεο ή και άνδρες οι οποίοι είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και οι οποίοι δικαιολογούν τους θύτες τους, να λάβουν υπόψη όλα αυτά και να δουν και τη συμπεριφορά της γυναίκας αυτής, η οποία ενήργησε μετά που πήγαν στο νοσοκομείο, ενήργησε με πολύ ευστροφία, ούτως ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της. Γνώριζε τις δυνάμεις του συζύγου της, γνώριζε τις διασυνδέσεις του συζύγου της, γνώριζε το χαρακτήρα του, γνώριζε ίσως και την εκδικητικότητα του, τον περιγράφει ως δύσκολο χαρακτήρα. Μπορούμε μόνο να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είχε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητα στην πιο χαλαρή περίπτωση. Δεν ξέρω και τι άλλο. Ούτε και με ενδιαφέρει. Μιλούμε. Μιλούμε και προστατεύουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Δεν ξέρω, είναι θλιβερά τα θέματα αυτά. Πάρα πολύ θλιβερά και εξίσου θλιβερό είναι ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες υποστηρίζουν τους θύτες κατά των γυναικών, τους θύτες οι οποίοι θα μπορούσε κάλλιστα να είχα φτάσει και σε γυναικοκτονία, δηλαδή μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου με δυσκότωνε. Είναι τραγικό, είναι θλιβερό ότι υπάρχουν γυναίκες που τους υποστηρίζουν και γυναίκες που κλαίνε γιατί χάνονται οι καριέρες τους. Οι γυναίκες που πάνε και δίνουν καταθέσεις υπέρ τους. Είναι θλιβερό και οι γυναίκες αυτές είναι μητέρες και μεγαλούν και κορίτσια. Τι να πω. Χρειάζεται ως κοινωνία να προχωρήσουμε πέρα από του να έχουμε μια επίφαση πολιτικής ορθότητας, να γίνουμε πιο ορθοί ως κοινωνία και να καταδικάσουμε μπράχτου στη βία. Τη βία σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτά. Σας χαιρετώ. Και περαστικά σε όσες κλαίνε για την καριέρα του κυρίου που θα καταστραφεί. Περαστικά.